Χρήστο, δυστυχώς είναι πολύ θλιβερές οι λεπτομέρειες πίσω από την, από τον θάνατο της 40χρονης γυναίκας. Δηλώσεις προέβη πριν από λίγο ο αστυνομικός διευθυντής ΠΑΦΟΥ Νίκος Τσαπής, ο οποίος ανέφερε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη κάτω από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος στο οποίο διαμένει είτε η ίδια είτε ο σύζυγός της. Οι πληροφορίες μας λένε ότι τα δύο πρόσωπα ηλικίας 40 και 48 ετών, 40 η άτυχη γυναίκα και 48 ο σύζυγός της, ήταν σε διάσταση. Μάλιστα έχουν και δύο παιδιά, ένα στο γυμνάσιο και ένα στο δημοτικό, τα οποία βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σχολείο. Τρομερό, πολύ κρίμα, Μάρη. Πρέπει να πούμε, Χριστό, επίσης ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που φαίνεται να υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο προσώπων. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες, ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής, αναφέρουν ότι ήδη ο ύποπτος έχει και υπόθεση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία, η οποία εκκρεμεί στο επαρχιακό δικαστήριο ΠΑΦΟΥ. Γύρονται ερωτήματα, Μάριε. Μάριε, γύρονται ερωτήματα για το πώς προστατεύθηκε η σύζυγος μετά από αυτά. Άμα μου λες ότι είχε και η υπόθεση εις βάρος του, παρόλα αυτά διέμενε μαζί και βρισκόταν με τα παιδιά και τη γυναίκα. Είναι ερωτηματικά αυτά, μεγάλα. Χρήστο, αυτή τη συζήτηση θα μπορούμε να την κάνουμε τη Δευτέρα, όχι σήμερα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ούτε αν διέμεναν μαζί, ναι, ούτε αν τον επισκέφθηκε, ούτε ναι, αν την επισκέφθηκε ο ίδιος, ούτε αν έπαιρναν οι αρχές μέτρα για να κρατηθεί σε απόσταση. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή, μάλιστα, είναι σε δεύτερη μοίρα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια εντοσκόπηση σε όλη αυτή την κατάσταση. Τι μέτρα πάρθηκαν, αν παίρνονταν, αν σήμερα ήδη επισκέφθηκε τον σύζυγο, τον ενδιαστάσει σύζυγο, αν ναι, ο ίδιος την επισκέφθηκε. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, τη στιγμή που ακόμη καλά-καλά η αστυνομία δεν ξέρει αν έπεσε από τον μπαλκόνι στην προσπάθειά της να σωθεί ή αν την έσπρωξε από τον μπαλκόνι, είναι πολλές οι λεπτομέρειες οι οποίες στην παρούσα φάση δεν μπορεί ούτε η αστυνομία να δώσει έτσι κατευθυντήριες γραμμίες, μιας και η σκηνή είναι αποκλεισμένη και διεξάγονται έρευνες από τα μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων ΠΑΦΟΥ για να φανούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν δυστυχώς στο θάνατο της 40χρονης γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών από τη Βουλγαρία. Πολύ κρίμα. Μάρη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Πάμε στην Ιουλιέτα Μιχαήλ, η